Πάμε τώρα γρήγορα. Να ακούσουμε την ίδια την υπουργό. Την κυρία Μενδώνη, την υπουργό πολιτισμού, να μιλάει και να κατονομάζει ξεκάθαρα τον... Δήμητρη Λιγνάδη. Τον κύριο Λιγνάδη. Τον πρώην κύριο του Εθνικού Θεάτρου. Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου. Πάμε να ακούσουμε, παρακαλώ πολύ, την υπουργό. Παρακαλώ. Μέσα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή των τηλεπαραθύρων. Εδώ τώρα θα ήθελα να πω το εξής. Από την στιγμή που ξεκινούν οι φήμες, επαναλαμβάνω, οι φήμες για τον Λιγνάδη, τον πιέσαμε πολύ να μας πει εάν είχε ο ίδιος κάποια σχέση με αυτές και αν ο ίδιος ήταν πίσω από αυτές τις φήμες. Εδώ αισθάνομαι ότι ο Λιγνάδης, πέρα των όλων των άλλων, μας εξαπάτησε και με εξαπάτησε. Με βαθιά υποκριτική τέχνη, προσπαθούσε να μας πείσει ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Υποκριτική τέχνη. Ηθοποιός. Υπήρχε μία σταθερή άρνηση προς όλους μας όσους τον ρωτήσαμε ότι δεν έχει σχέση, ότι οι φήμες δεν αφορούν αυτά. Και ενώ οι φήμες πολλαπλασιάζονταν για την ανάρμοστη, όπως φαίνεται στη συνέχεια, δράση του, αυτός εξακολουθούσε να επιμένει. Αυτό ας το δούμε σαν μια προσωπική μαρτυρία. Όταν παραιτήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 6 Δευτέρου, παραιτήθηκε μετά την συνέντευξη του Νίκου Σίγμα, που πιθανώς επέδρασε καταλυτικά στην επιλογή του να παραιτηθεί. Τέλος, ακούω πολλά, πάλι απομονώνοντας μία φράση μου, ότι στις 22 Ιουνίου του 2020 στη Βουλή είχα επιμείνει στο ήθος του Λιγνάδη. Θα πω το εξής και στη συνέχεια θα σας δείξουμε το μικρό βίντεο από τη συνεδρία στη Βουλή. Η ερώτηση στη Βουλή γίνεται από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνο Σκουρολιάκο, και αφορά τις έντονες διαμαρτυρίες καλλιτεχνών για τον αποκλεισμό τους από το πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Αποθησαυρίζω από την αγόρευσή μου και διαβάζω ακριβώς το κείμενό μου, όπως έχει καταγραφεί στα πρακτικά της Βουλής. Σημειώνω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει την απόλυτη δυνατότητα να αναθέσει σε εποπτευόμενους φορείς του οποιοδήποτε προγραμματισμό για τον οποιοδήποτε σκοπό που δεν αντιβαίνει το καταστατικό του οργανισμού. Άλλωστε, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι καλλιτεχνικοί διευθυντές των πολιτιστικών φορέων είναι αποκλειστικά αρμόδιοι για την κατάρτιση του καλλιτεχνικού προγραμματισμού, τον οποίο σχεδιάζουν πάντοτε ελεύθερα στο πλαίσιο του εγκριθέντος από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προϋπολογισμού. Επιπλέον, έχουν το αδιαφυσβήτητο κύρος να αναθέτουν νόμιμα, σύμφωνα με τα προσωπικά τους κριτήρια, σε καλλιτέχνες και δημιουργούς την παραγωγή καλλιτεχνικών έργων, όπως ορίζεται από τον νόμο. Ωστόσο, φέτος, λόγω του περιορισμένου χρόνου στον οποίο θα έπρεπε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα, η διαδικασία της ανοιχτής πρόσκλησης, αυτή που γίνεται φέτος δηλαδή, ήταν παντελώς ανεφάρμοστη χρονικά και πρακτικά. Για το λόγο αυτό, επελέγει η πλέον πρόσφορη διαδικασία και η διαδικασία εκείνη δια της οποίας θα εξασφαλιζόταν με τα βεβαιότητας η απαιτούμενη διαφάνεια και νομιμότητα. Η διαδικασία αυτή δεν είναι άλλη από την ανάθεση του έργου της επιλογής στους πλέον αρμόδιους για το έργο αυτό, δηλαδή στους καλλιτεχνικούς διευθυντές των εποπτευομένων φορέων. Η συνεργασία με τους καλλιτεχνικούς διευθυντές εξασφάλισε αφενός διαφάνεια, αφετέρου βεβαιότητα ότι θα έχουμε ποιοτικό πολιτιστικό καλοκαίρι. Ξεκάθαρη, κυρία Μενδώνη. Ξεκάθαρη. Τα υπόλοιπα τα είπαμε εμείς και νωρίτερα. Τον αποκάλυψε επικίνδυνο άνθρωπο, αλλά αυτό προέκυψε τώρα. Δεν έχουμε καμία σχέση προσωπική ούτε φιλική μαζί του, ούτε εγώ, ούτε ο Πρωθυπουργός. Τον ξέραμε μόνο καλλιτεχνικά, που ήταν τόσα χρόνια ήδη στο Εθνικό Θέατρο. Μας εξαπάτησε. Μας εξαπάτησε. Και φυσικά ξαναλέμε, έχει κάνει μηνυτήρια αναφορά η ίδια υπουργός στην εισαγγελία
για όλες αυτές τις υποθέσεις. Όχι μόνο του Λιγνάδη, αλλά και τις άλλες υποθέσεις των άλλων πολύ γνωστών ηθοποιών, σκηνοθετών, οι οποίοι πραγματικά έχουν αρκετές καταγγελίες. Και μένουμε εδώ.